Και ας αλλάξει ο δήμαρχος, και ας αλλάξει ο περιφερειάρχης, και ας αλλάξει ο υπουργός, ο τοπικός βουλευτής, ο οποιοσδήποτε, ας αλλάξει η κυβέρνηση, το κόμμα, θα πούμε ναι, 10 άξονες θα γίνουν για τους αναπήρους, θα συμφωνούμε όλα τα κόμματα, κάνουμε ένα εθνικό σχέδιο δράσης για την αναπηρία και προχωράμε. Ναι, ούτε αυτό μπορεί να γίνει δηλαδή. Δεν έχει συμφωνηθεί, δεν ακόμα, έχει συμφωνηθεί ακόμα τίποτα τέτοιο, δυστυχώς. Και πληρώνουμε αυτό, ότι μέχρι να ενημερώσουμε σωστά για τα θέματά μας κάποιον υπουργό, κάποιο δήμαρχο, κάποιον αρμόδιο, μέχρι να τα καταλάβει, να γίνει ένας σχεδιασμός, συνήθως έχει αλλάξει ή αυτός ή ο αντιδήμαρχος, ξαναπάμε από την αρχή, μέχρι να προλάβει να κάνει κάτι. Έχουμε και το κακό σε αυτή τη χώρα, ότι αναλαμβάνει ένας και γκρεμίζει του προηγούμενου τα σχέδια και κάνει τα δικά του και ποτέ δεν προλαβαίνει να γίνει κάτι ολοκληρωμένο. Κύριε Αβουλά, είδα ότι, και έχω διαβάσει βέβαια, πριν πάρω αυτή τη συνέντευξη, ότι σήμερα η τεχνολογία βοηθά τους τυφλούς. Δηλαδή, πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Έχουμε μία ιστοσελίδα, τη διατηρώ και τη συντονίζω, το mealamatia.gr, που εκεί βάζουμε μόνο κοινωνικά θέματα. Βάζουμε εξειδικευμένη γνώση και πληροφορία για τεχνολογικές εξελίξεις που βοηθάνε όλους τους αναπήρους, για νομικά ζητήματα, για νέες παροχές που βγήκαν, κάτι που άλλαξε, αρθρογραφία γύρω από τα θέματα αυτά ή θετικά παραδείγματα αναπήρων. Και καλώ τον κόσμο να μας επισκεφθεί και να στηρίξει. Μέσα από εκεί έχουμε ξεκινήσει και κάποια μαθήματα εξ αποστάσεως με εξειδικευμένους καθηγητές, ακόμα και τηλεφωνικά κάποιος μπορεί να πάρει τη βασική γνώση, πώς μπορεί να βάλει στο κινητό του τηλέφωνο, αν δεν βλέπει, ή στον υπολογιστή του, αυτό το ειδικό πρόγραμμα που ό,τι και να δείξει η οθόνη, μας το κάνει φωνή. Το ακούμε αυτόματα, άρα μπορούμε να μπούμε σε μια ιστοσελίδα, να διαβάσουμε, να γράψουμε κάτι σε κάποιον, να σκανάρουμε κάτι που μας δώσανε και να το ακούσουμε. Και πολλά άλλα ζητήματα. Είναι φοβερό παράθυρο η τεχνολογία για μας προς όλο τον κόσμο. Παλιότερα δεν ήταν τόσο εύκολο. Ούτε είναι εύκολο να τυπώσουμε στα ανάγλυφα γράμματα των τυφλών τα πάντα, γιατί μία σελίδα Α4 που διαβάζετε εσείς με τα μάτια σας, για μας είναι 4 σελίδες στα ανάγλυφα γράμματα των τυφλών. Άρα ο όγκος είναι πάρα πολύ και η διαδικασία πολύ πιο δυσκίνητη για να τα βγάλουμε όλα ανάγλυφα. Γι' αυτό στρεφόμαστε στις νέες τεχνολογίες. Και εγώ προσωπικά είμαι και στα social media, όπως όλοι οι συνομιλικοί μου, με Facebook, Instagram, δικό μου κανάλι στο YouTube κλπ. Θέλω δηλαδή να χρησιμοποιώ την εικόνα που δεν έχω δει ποτέ σαν ένα θετικό όπλο δύναμης και επικοινωνίας με την κοινωνία. Μάλιστα. Αντιλαμβάνεστε ποτέ πόση δύναμη δίνεται αυτά που λέτε? Δεν νομίζω ότι κάνω κάτι ιδιαίτερο. Κάνω αυτό που χρωστάω στην οικογένειά μου και το Θεό θα τον αναφέρω ξανά. Γιατί πολλοί μου λένε στα σχολεία, μα γιατί πιστεύεις στο Θεό που σε έκανε έτσι, που γεννήθηκες, δεν θεωρείς ότι κάτι φταίει για αυτό που συμβαίνει? Δεν θα πω ότι πηγαίνω κάθε Κυριακή ατέλειωτες ώρες στην εκκλησία, όμως έχω βαθιά πίστη και πιστεύω ότι έρχονται οι δυσκολίες στη ζωή για αυτούς που μπορούν να αντλήσουν δυνάμεις και να τις αντιμετωπίσουν.